Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ είμαι καλά, είμαι ο Nicolas Cage και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε άχρηστο haul από το AliExpress. Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ είμαι καλά. Σήμερα επέστρεψα σε ένα όχι γνώριμο background, απέκτησα καινούριο background. Μου πεις, είναι ένα λευκό background, κάτι σημαντικό, Δημήτρη μου. Όχι καρδούλας μου, δεν είναι. Το σημερινό βίντεο δεν θα είναι ένα απλό βίντεο, φίλοι μου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μου ζητάτε άχρηστο haul, αλλά έχω κάνει άχρηστο haul από κάθε λογής μαγαζί. Και κάθισα και σκέφτηκα. Κάποια στιγμή, μετά από ένα πολύ μεγάλο καταθλιπτικό μου σοκ, θα κάνει ένα eBay haul. Μητράκι μου, αγόρι μου, αυτό είναι. Δεν θα κάνεις eBay haul, θα κάνεις AliExpress haul! Και ίδιο και το αυτό είναι, όλα από την Κίνα έρχονται. Αυτή η παραγγελία, παιδιά, έγινε 2 Γενάρη με Απρίλη και τώρα μου ήρθαν όλα. Δηλαδή πριν 2-3 μέρες ήρθε ολόκληρη η παραγγελία. Αλλά για να μην μακρηγορώ, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Χριστό haul! Τώρα θα σας τα δείχνω όπως τα πιάνω. Τι είναι αυτό? Ναι, excuse me, what is this? Τι είναι αυτό το βαλιτσάκι της Polypocket? Τι πήρα, sleeping bag? Πάει τόσος πολύς καιρός που πραγματικά δεν θυμάμαι τι έχω πάρει. Μπορεί όντως να έχω πάρει... Μπορεί όντως να έχω πάρει sleeping bag. Όχι ότι θα έκανα ποτέ μου κάμπινγκ. Είχα κάνει κάμπινγκ, story time, μικρός όταν ήμουν και πήγανε στους οδηγούς. Οι οδηγοί ήταν κάτι σαν τους προσκόπους. Καλέ, τι είναι αυτό? Έχει και αντλία. Τώρα θυμήθηκα τι είναι! Παιδιά, είναι φουσκωτό μαξιλάρι που το παίρνεις αγκαλιά και κοιμάσαι πάνω του. Για τα ταξίδια, για τα λεωφορεία, για τα αεροπλάνα. Όλα αυτά τα ταξίδια που δεν κάνουμε τέλος πάντων. Και ωραίο, βελούδινο! Βελούρ! Το βλέπετε. Σαν να λήξει σφαιροκυλέκο είναι. Ωραία, πώς φουσκώνει αυτό ρε παιδιά. Το θεωρητικά το φουσκώνεις, γίνεται μεγάλο, βάζεις τα χέρια σου μέσα και το κεφάλι σου εδώ. Και κοιμάσαι. Και είναι μαξιλάρι, σε κρατάει. Αλλά πώς θα με κρατήσει από τη στιγμή που δεν φουσκώνει? Δεν γίνεται να μην έχει οδηγίες. Δηλαδή, οκ, okay, είπαμε, από την Κίνα ήρθε, αλλά δεν μπορεί να έχει μία οδηγία έστω και στο Κινέζικα να βάλω το Google Translate. Α, πιω λίγο Μαργαρίτα. Μαργαρίτες να μαδάει. Στην υγειά σου, Άντζελα. Δεν φωνάζουμε. Sorry που φώναξα. Συγγνώμη, δεν είναι ωραία αυτή η κίνηση που κάνω, αλλά είναι το μοναδικό εξάρτημα που υπάρχει. Είναι ένα μικρό ελαττηριάκι και μάλλον αυτό δίνει τον αέρα. Έτσι φουσκώνει, είμαι βλάκας. Γιατί δεν ήταν το πρώτο πράγμα που δοκίμασα να το φουσκώσω σαν μπαλόνι? Τι ηλίθιος που είμαι. Παιδιά, δείτε ωραίο. Τι ωραίο αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ζαλίστηκα. Τι ωραίο αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Χέρια σου μέσα, το κρατάς και το κεφάλι σου. Να δείτε. Γεια σας. Να σας πω κάτι, αυτό είναι κάπως βολικό. Παιδιά, αυτό δεν είναι άχρηστο. Είναι χρήσιμο haul. Όταν με το καλό ξαναταξιδέψουμε το 2047, το βάζεις στο καθόλου εύκαμπτο τραπεζάκι της Ryanair, το ακουμπάς, βάζεις τα χέρια σου, γιατί τόσο χώρο έχεις, δεν έχεις παραπάνω, και πέφτει και κοιμάσαι. Νάνι, είσαι έτοιμος να κοιμηθείς? Πολύ ωραίο, πάμε στο επόμενο αντικείμενο. Το επόμενο αντικείμενο είναι σε αυτό το κουτί. Τι είναι αυτό? Big Enter Oversized Enter Key. Εγώ αυτό το πήρα για να εκτονώνομαι και να το βαράω, αλλά αυτό το έχει πάρει αγκαλιά και το πάει βόλτα. Και αυτό κοιμάται πάνω στο Enter. Έχει και ένα USB. Πες μου ότι λειτουργεί σαν Enter. Εάν λειτουργεί αυτό το κουμπί σαν Enter, εγώ θα πάθω τσότσο. Λοιπόν, τώρα θα γίνει το τεστ. Παιδιά, λειτουργεί σαν Enter. Τέλειο! Μπορείς να ξεσπάς τα νεύρα σου όταν θα σου έρθει ένα email που δεν θες με τίποτα να απαντήσεις, το γράφεις ολόκληρο και μετά έχεις πάρα πολλά νεύρα που έκατσες και σπατάλησες το χρόνο σου για αυτό το email και κάνεις Enter! Τέλος πάντων, ας το βγάλω από το λάπτοπ μου για να μην ανατιναχτεί και πάμε στο επόμενο! Είναι φωτιστικό μανιτάρι μπρίζας. Μπορείτε να το δείτε το πριζόνι. Παιδιά, είναι απέσιο αυτό. Τι είναι αυτό το κίτρινο μανιτάρι? Είναι απέσιο ρε παιδιά. Είναι από τα πιο άσχημα πράγματα που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Έχω πάρει πολύ άσχημα πράγματα έτσι. Δείτε λίγο. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι, μικροτσιπάκι κάμερας που με παρακολουθεί και με στέλνει κατευθείαν στην Κίνα? Ας το δοκιμάσω όμως. Μην το αποπέρνω. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο εξάλλου? Τι μπορεί να μου κάνει ένα θόμο μανιταράκι? Θέλω να βάλετε στοιχήματα πριν το βάλω στην πρίζα, αν θα ανατιναχτεί. Ή αν θα με χτυπήσει το ρεύμα. Ένα μανιτάρι.
που φωτίζει. Αλλά είναι πραγματικά ιδιαστικό. Είναι λες και βγαίνει ένα τέρας από την πρίζα μου. Είναι πραγματικά απέσιο. Δεν το λέω για να υπερβάλλω. Τέλος πάντων, θα το αφήσω και θα δούμε αν μέχρι να τελειώσω αυτό το βίντεο θα έχει ένα τυναχτή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δείτε ξαφνικά καπνούς, γιατί θα σημαίνει ότι έχει πάρει φωτιά το σπίτι μου. Πάμε όμως στο επόμενο αντικείμενο. Το μόνο καλό στο ότι έχουν αργήσει τόσο πολύ είναι ότι πραγματικά δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, τι έχω πάρει. Κάκτη! Ξέρετε τι αγάπη έχω, γιατί έχω αλλάξει τη φωνή μου, τι μου σημαίνει. Ξέρετε τι αγάπη έχω με τους κάκτους. Πήρα λοιπόν κουβέρ, σουβέρ, σουπλά. Τέλος πάντων, πήρα αυτά που τα βάζεις στο τραπέζι σου για να μην στο λερώσουν τα υγρά. Και είναι και καλά, κομμάτια του κάκτου βάζεις τον κάκτο σου και τον συναρμολογείς. Και δείτε τώρα έχω έναν κάκτο. Ένας κάκτο. Τέλος πάντων, δεν πέτυχε ο κουβέρσου βέρσου μπλα κάκτος μου. Ώρες-ώρες αισθάνομαι πραγματικά χαζός σε αυτά τα βίντεο. Αλλά βέβαια, από την άλλη, παίρνω πράγματα για να μην αναγκαστείτε εσείς να τα πάρετε. Άρα μπορείτε να πείτε ότι αυτό το βίντεο είναι φιλανθρωπικό έργο. Επόμενο αντικείμενο είναι αυτό. Oh no, 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 no. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα είδα σε ένα άρθρο στο ίντερνετ που έλεγε πώς να κάνεις τις δουλειές σου και να νιώθεις ότι είσαι στη φύση και να νιώθεις χαλαρός. Και είναι παντόφλες γκαζόν. Τι που την πατάς τον γκαζόν και σε χαλαρώνει. Χαλάρωση. Χημικά, αλλά χαλάρωση. Το πατάς και είναι καλοκαιράκι, γκαζόν. Και μπορείς να είσαι δημιουργικός, να κάνεις, να βλέπεις το λάπτοπ, αλλά επί της ουσίας πατάς σε γκαζόν. Καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα φορέσω, να δω αν όντως σε χαλαρώνουν όταν πατάς πάνω τους ή αν είναι απέσια. Λοιπόν, θα βγάλω τις κάλτσες μου, αλλά μην κοιτάτε, ντρέπομαι. Δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η σχέση μας. Είναι τόσο στενές που τα δάχτυλά μου κοιτάνε προς την Αλεξανδρούπολη τα μισά και αυτό κοιτάει προς την Κρήτη. Λοιπόν, θα κλείσω τα μάτια και σκέφτομαι ότι τώρα κάνω δουλειά και πατάω γκαζόν. Όσο και να το σκεφτώ, δεν λειτουργεί, παιδιά. Είναι απέσια η αίσθηση. Είναι λες και πατάς επάνω σε πλαστική φλουκάτη. Το επόμενο πράγμα που αγόρασα είναι παγωθήκη. Σε σχήμα χειροβομβίδας. Και την κλείνεις και έχεις ένα γιγαντιαίο παγάκι χειροβομβίδα. Τρελό. Την βάλω στην κατάψυξη και λογικά μέχρι του Αγίου ανήμερα θα έχει φτιαχτεί. Παιδιά, αυτό δεν γεμίζει με τίποτα. Το γεμίζω και τρέχει από κάτω. Τώρα το γέμιζα τόση ώρα και άμα το ανοίξω είναι άδειο. Χριστέ μου, τι έκρηξη. Το επόμενο αντικείμενο που πήρα είναι ένας μανδύας ξυρίσματος. Και τι είναι ο μανδύας ξυρίσματος, θα μου πείτε. Έλα μου ντε που δεν θυμάμαι τότε που τα παρήγγειλα τα πράγματα. Είναι αυτό που το ακουμπάς στον καθρέφτη, όταν παίρνεις με τη μηχανή, ρε παιδί μου, τα μουσια σου. Δεν πέφτουν στον νεροχύτη και πέφτουν πάνω στη σαλιάρα. Α, ξυρίζομαι, ξυρίζομαι. Και πέφτουν όλες οι τριχουλίτσες εδώ πέρα. Αυτό τον μανδύα του Harry Potter, αλλά δεν είναι του Harry Potter, είναι του ξυρίσματος. Και μετά το παίρνεις, πιάνεις, το μαζεύεις, κλουγκάζεις και από εδώ τη σαλιάρα σου, το παίρνεις και το πετάς. Όχι ολόκληρο, ενώ το τεινάζεις, ξέρω εγώ, από τον μπαλκόνι. Και πέφτεις στους από κάτω στο DNA. Καταλάβατε. Για να μην μπλοκάρετε τώρα τους νυπτήρα σας και πρέπει μετά να βάζετε τουμποφλό και τέτοια πράγματα. Ή αν έχετε κοπέλες, όσοι με βλέπετε εκεί έξω, δεν είστε και πάρα πολύ που θα έχετε κοπέλα εκεί έξω από αυτούς που με βλέπετε, τέλος πάντων, μπορείτε να το κάνετε για να μην γκρινιάζει η κοπέλα σας, ρε παιδί μου. Πάμε στο επόμενο αντικείμενο. Μα τι ρωτάω, πάμε. Το επόμενο αντικείμενο που πήρα είναι αυτό το κολλιέ. Είμαι σίγουρος ότι δεν το βλέπετε γιατί είναι υπερβολικά μικρό. Το περίμενα λίγο μεγαλύτερο. Είναι μία νουτέλα και το κουτάλι της. Στο φορέσω. Καλέ, αυτό είναι τσόκερ. Αυτό δεν χωράει στο λαιμό μου ούτε με λιποαναρρόφηση. Τι είναι αυτό, καλέ. Σκεφτείτε νοταϊρόνικλι να έβγαινα με κολλιεδάκι νουτέλα. Δεν είναι τέλειο. Με το κουταλάκι του, με την νουτελίτσα του. Αν πεινάσεις και σου ανοίξει όρεξη. Ανοίγει το μπουκαλάκι. Εγώ θέλω ένα κιλό νουτέλα για να μου κάνει κάτι, αλλά οκ. Okay. Επόμενο αντικείμενο. Μαξιλαροθήκη. Αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε μία μαξιλαροθήκη. Και θεωρητικά, αν κατεβάσω τις πουλιές προς τα κάτω, θα δούμε κάτι. Οπότε δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Αλλά σε 3, 2, 1. Αυτός είναι ο Νίκολας Κέιτς. Γιατί πήρα μαξιλαροθήκη. Ήταν surprise μαξιλαροθήκη. Λασκέιτς ρε μαλάκα. Πολλούς ηθοποιούς. Έπρεπε να πάρω μαξιλαροθήκη με τον Νίκολας Κέιτς. Σε ευχαριστούμε Νίκολας για τη συνεισφορά σου. Θα σε βάλω εδώ πέρα. Πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο αντικείμενο που πήρα. Αυτό το περίμενα 4 μήνες, είναι το μοναδικό που άξιζε. Είναι μία σελήνη. Σε μία υπέροχη συσκευασία, καθόλου χτυπημένη, καθόλου αλλοιωμένη. Υπέροχη συσκευασία. Ποτίζει και βλέπεις ένα μουν. Συγγνώμη, Νικολάκο μου, μου τρως το φως. Και εδώ έχουμε το μουν! Κρατάω στα χέρια μου ένα μουν! Φεγγάρι μου, να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Θα τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι. Κλείσω φώτα για να φανεί. Λοιπόν, το βάζουμε στην πρίζα. Σε όλο το καρδούλες μου, γιατί δεν βρίσκω τρύπα. Συγγνώμη, αυτό είναι. Όλο το φως που βγάζει είναι αυτό. Ωραία, τώρα έχω κλείσει τα πάντα. Τι είναι αυτό το λευκό? Είναι φάντασμα. Αχ, είμαι ηλίθιος. Είναι το φως που βγαίνει απ' έξω, ρε μα. Αλλάζει χρώμα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εγώ, γιατί συνέχεια νομίζω ότι κάποιος είναι δίπλα μου, καπότι! Γιατί έκλεισα όλα τα φώτα. Όπα. Τι του έκανε? Εγώ του το έκανα αυτό. Παιδιά, το φεγγάρι μου έγινε μοφ! Και δικό σας, κορίτσια. Φεγγάρι μου χλωμό. Πες ότι εγώ θέλω το αληθινό φεγγάρι, το πραγματικό. Αυτό που κίτρινο λευκένει. Δεν υπάρχει. Έχει μόνο το φεγγάρι της Ariana Grande. Everything in the darkness, talk. Ένα πραγματικά εξαντλητικό βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye! Δεν καταλαβαίνω πως όλα μου τα βίντεο καταλήγουν σε musical. Λες και μου έχει πει έστω και ένας άνθρωπος ότι έχω ωραία φωνή, ρε φίλε. Τραγικό.